Καλησπέρα, αστυνομία και κοινωνία, μια εκπομπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. 31 Ιανουαρίου 2022 σήμερα, τελευταία μέρα του πρώτου μήνα της χρονιάς, που με τα καμώματα της ελπίδας και όχι μόνο, μας άφησε όλους με μια πικρή γεύση. Ειδικά εδώ στην Αττική, χρόνιες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης για άλλη μια φορά μας έκαναν τη ζωή κόλαση. Επειδή όμως δεν είναι σωστό να γενικεύουμε, εμείς ως εκπομπή θα αναμένουμε τα πορίσματα των ειδικών για να τα σχολιάσουμε. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της ελληνικής αστυνομίας, δεν χωρά βεβαίως αμφιβολία ότι από την πρώτη στιγμή εκατοντάδες αστυνομικοί έπραξαν το καθήκον τους. Βοήθησαν τους συμπολίτες μας και αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Θέλω να πω δύο λόγια όμως και για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου τα επίπεδα ανταπόκρισης διαφέρουν και είναι ανεπίτρεπτο να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Άλλο βαθμό δυσκολίας είχε το Περιστέρι, άλλο η Αθήνα, άλλο η Δήμη στην Πεντέλη και στους πρόποδες της Πάρνηθας και του Ημιτού. Ειδικά για το Δήμο Αχαρνών που έχουμε ασκήσει κριτική με αφορμή τις πλημμύρες παλιότερα, θα ήθελα να επισημάνω αυτά που πληροφορήθηκα, ότι δηλαδή οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Σιδηρόπουλος και Μιχάλης Βρετός συνέβαλαν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή τους. Εύχομαι μετά και από αυτόν το χιονιά να βγούμε όλοι σοφότεροι, γιατί βεβαίως οι κοκορομαχίες δεν οδηγούν πουθενά. Πάμε όμως στο θέμα της εκπομπής μας απόψε, ένα κοινωνικό θέμα που έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, σεξουαλικά εγκλήματα, βιασμοί, μαστροπία και εμπορία γυναικών. Μορφές εγκληματικότητας που άλλους τους σοκάρουν, άλλους τους εξοργίζουν, άλλους δυστυχώς τους αφήνουν αδιάφορους παντελώς. Καταρχάς, να επισημάνω ότι οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα πολυτελείας στη Θεσσαλονίκη λέγεται ότι έγιναν με τη συνδρομή κάποιου ακτιβιστή του διαδικτύου. Τίθεται όμως το ερώτημα, ποιες είναι οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας και των διοκτικών αρχών γενικότερα στην αποκάλυψη τέτοιων κυκλωμάτων. Σε τι έκταση δρούν σε σχέση με το παρελθόν και αν έχουν εξυγχρονίσει τον τρόπο δράσης τους. Πόσο απροστάτευτα είναι τα θύματα και ποιος μπορεί να τα βοηθήσει. Πώς θα θωρακίσουμε τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ποιος θα προστατέψει τα παιδιά μας από τους πέραν πάσης υποψίας, από τα ποτά μπόμπες, από τα επικίνδυνα υπνοτικά και διεργετικά χάπια. Είναι επαρκές το νομικό οπλοστάσιο. Ένα πολυδιάστατο θέμα, το οποίο θα προσπαθήσουμε απόψε να το φωτίσουμε από όλες τις πλευρές με τους καλεσμένους μας, με την κυρία Σοφία Βαγενά, πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της ΠΟΑΣΥ. Καλησπέρα, κυρία Βαγενά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Σταυρακάκη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Με την κυρία Νίκη Βασιλείου, την αστυνομικό υποδιευθυντή, την κυρία Νίκη Βασιλείου, ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας. Σας καλησπερίζω και εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συνομιλήσουμε επίσης με την κυρία Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την κυρία Αγγελική Τσουκαλά, τέος δικηγόρο Παραρίο Πάγο, και με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, υποστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας εν αποστρατεία, πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και θέλω, κυρία Βαγενά, να ξεκινήσουμε με εσάς, θέτοντάς σας το πρώτο ερώτημα, πώς σχολιάζετε εσείς όλα αυτά που βλέπουν, θα έλεγα, το φως της δημοσιότητας με ιδιαίτερη οξύτητα το τελευταίο διάστημα, τόσο με το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης, αλλά και με άλλα ακραία περιστατικά, με ιερείς κατηγορούμενους για βιασμούς ανηλίκων κλπ. Μάλιστα. Σίγουρα ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα έναντι γενικά της προσωπικότητας και της αυτοδιάθεσης ενός ατόμου αποτελεί ο βιασμός. Και γενικότερα κάθε τι το οποίο σχετίζεται με την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δυστυχώς, όντως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις έμφυλης σεξουαλικής κακοποίησης και πραγματικά, δυστυχώς, η μία περίπτωση ξετυλίγει την άλλη και υπάρχει γενικά ένα ντόμινο αποκαλύψεων. Φυσικά, είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι έχουν αρχίσει οι γυναίκες και γενικά και τα θύματα, γιατί οι θύματα, η πλειοψηφία τους είναι οι γυναίκες, αλλά υπάρχουν και άντρες θύματα και παιδιά θύματα βιασμού. Οπότε, όλο αυτό γενικά το σύμπλεγμα που υπάρχει, καλό είναι που έχουμε αρχίσει και το ξετυλίγουμε. Αυτό που θέλουμε να δούμε από τη σημερινή εκπομπή και με τους καλεσμένους όλους, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα προς την κοινωνία, να σταματήσουμε να στοχοποιούμε ουσιαστικά το θύμα και να σταματήσει αυτό το victim blaming, δηλαδή να μετατρέπεται το θύμα σε θήτη.
Αυτό φυσικά για να γίνει θέλει από όλους μας προστασία και από όλους μας κινητοποίηση, γιατί δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, είναι όντως να στοχοποιούμε και πιο πολύ αντί να ασχολούμαστε με την προσωπικότητα και τον εγκληματικό χαρακτήρα του δράστη, να μιλάμε περισσότερο για την προσωπικότητα του θύματος. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα μας τα αναλύσει φυσικά εκτενέστερα και η κυρία Βασιλείου, ψυχολόγος μας. Με αυτόν τον τρόπο στοχοποιούμε και κάποιες ομάδες έρχονται απέναντι στα θύματα αντί να είμαστε όλοι μαζί. Έτσι είναι, κυρία Βαγιονά. Κυρία Βασιλείου, είπα και νωρίτερα ότι η επικαιρότητα κατακλείζεται έτσι από ειδήσεις για τέτοιες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Έχουμε όμως και το τράφικινγκ, που είναι μια οργανωμένη μορφή εγκληματικότητας, πολύ σοβαρή και καλυμμένα πράγματα εκεί. Και θα ήθελα να δούμε πώς ορίζονται αυτές οι έννοιες και αν υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ωραία. Καταρχάς, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σεξουαλική βία δεν περιορίζεται απλά σε μια ανεπιθύμητη σεξουαλική πράξη. Εμπεριέχει κυρίως κάθε κίνηση ή απόπειρα που έχει εξαναγκασμό μέσα της, δηλαδή ερωτική πράξη χωρίς τη θέληση, τη συγκατάθεση, τη συνένεση του θύματος. Και φυσικά αποβλέπει στην σεξουαλική εκμετάλλευση και, όπως είπε και η κυρία Βαγένα, στην προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου. Αυτό λοιπόν θα το κρατήσουμε από τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σεξουαλική κακοποίηση, δηλαδή τον εξαναγκασμό σε ερωτική πράξη χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε αυτό το κομμάτι και από την έχουμε το τράφικινγκ που σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών, παράνομη διακίνηση προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση, εννοείται η στρατολόγηση, η μεταφορά, η εγκατάσταση, η παραλαβή προσώπων μέσω κυρίως της απειλής, της χρήσης βίας, του εξαναγκασμού, του δόλου, της εξαπάτησης και θέλω να κρατήσουμε κυρίως της κατάχρησης της δύναμης της εξουσίας και κυρίως, κύριε Σταυρακάκη, την κατάχρηση της ευαλωτότητας και της στρωτότητας ατόμων που βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση με σκοπό να εκμεταλλευτούν αυτά τα άτομα τόσο οικονομικά όσο και σεξουαλικά από τους θύτες. Έτσι, άρα, θα κρατήσουμε και από τις δύο έννοιες τον εξαναγκασμό και την κατάχρηση της εξουσίας, της δύναμης και κυρίως της ευάλωτης θέσης που βρίσκονται τα θύματα, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Αυτά θα ήθελα έτσι από, να σημειώσουμε. Από πού αντλούν αυτή την εξουσία που λέτε οι δράστες, είτε τα κυκλώματα. Από πού αντλούν αυτή την εξουσία. Την εξουσία αυτή οι θύτες την αντλούν με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, είτε λόγω της προσωπικότητάς τους παρουσιάζουν διάφορα στοιχεία τα οποία τους κάνουν να νιώθουν ότι έχουν αυτή τη δύναμη, αυτή την επιβολή, αυτή την εξουσία απέναντι στο θύμα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με κάποια χαρακτηρολογικά δικά τους στοιχεία στην προσωπικότητά τους. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που έχουν ψυχοπαθητικά στοιχεία, που έχουν έντονα αντικοινωνικά στοιχεία στην προσωπικότητά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι καταχρώνται γενικότερα τα θύματα τους. Αυτό είναι χαρακτηριολογικό, δομικό, το οποίο το εντοπίζουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους που καλούμαστε να εξετάσουμε σε φάσεις προανάκρισης ή και κύριας ανάκρισης. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και διάφορες κοινωνικές προεκτάσεις, όπως θα συζητηθούν αργότερα στην εκπομπή σας, του φαινομένου αυτού, όπου σίγουρα όλες αυτές οι μεταβλητές και οι κοινωνικοί παράγοντες και οι ψυχολογικοί συμμετέχουν στην διατήρηση και τη διαιώνιση όλου αυτού. Όλης αυτής της κατάστασης. Και το κίνητρο, το οικονομικό βέβαια, είναι μια άλλη διάσταση. Φυσικά στο κομμάτι του τράφικινγκ, απλά για να μπορέσουμε, κύριε Σταυρακάκη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα εγγενές κίνητρο μέσα μας, δηλαδή μια σοβαρή δυσκολία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, που αν πραγματικά κάποια στιγμή μπουν σε μια θεραπευτική διαδικασία ή κληθούν ή τους επιβληθεί μια θεραπευτική πράξη μέσω μιας δικανικής αρχής, ίσως οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά δεν έχουν μάθει ποτέ να εμπιστεύονται, δεν νιώθουν αποδοχή, έχουν μάθει να καταχρώνται, έτσι επιβιώνουν, δηλαδή αν το δούμε μέσα από τη θεραπευτική σκοπιά των θητών, ίσως πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε προγενέστερη ηλικία να είχαν λάβει βοήθεια ατομική, ψυχοθεραπευτική, για να μπορέσουν πραγματικά να αναπτύξουν υγιείς μηχανισμούς άμυνας και όχι μηχανισμούς κατάχρησης των θυμάτων, προκειμένου να επιβιώνουν μέσω αυτών των τρόπων. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στο θύμα. Επομένως, κυρία Βασιλείου, θέλω έτσι να μας μιλήσετε για την ψυχική κατάσταση των θυμάτων και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Πείτε μας
καταρχάς για τον ψυχισμό αυτών των ανθρώπων. Ακριβώς. Καταρχάς, χαίρομαι που είπε και η κυρία Βαγενά για το πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να σταθούμε στο θύμα και πώς θα το βοηθήσουμε να διαχειριστεί όλο αυτό που του συμβαίνει εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και να μην μπούμε σε δευτερογενείς θυματοποιήσεις των ανθρώπων αυτών μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, τις προανακριτικές, τις ανακριτικές. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό να δούμε είναι ότι η πιο συχνή, κυρία Σταυρακάκη, αγχώδης διαταραχή που εμφανίζεται στα θύματα σεξουαλικής βίας, είτε αυτός είναι βιασμός είτε τράφικινγκ, είναι η αγχώδης διαταραχή μετά από οξύ στρες, που είναι μια βασική αγχώδης διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται κυρίως μέσα σε 2 μέρες από την έκθεση του ατόμου του θύματος σε αυτό το οποίο θεωρούμε τραυματικό γεγονός, δηλαδή αυτή την τραυματική κατάσταση που απείλησε την ψυχική και τη σωματική ακαιρεότητα του θύματος. Αυτή λοιπόν η αγχώδης διαταραχή μετά από οξύ στρες εμφανίζεται στα άτομα αυτά στις 2 μέρες από την έκθεσή του στο τραυματικό γεγονός και φτάνει μέχρι τον 1 μήνα. Τι παρουσιάζει λοιπόν αυτή η διαταραχή? Καταρχάς, σε πρώτη φάση θέλω να σταθούμε στο σοκ, στο φόβο, στο συναισθηματικό μούδιασμα, σε αυτή την αίσθηση απομάκρυνσης, αποστασιοποίησης από όλο αυτό που τους έχει συμβεί. Δηλαδή, τα θύματα είναι σοκαρισμένα, είναι τραυματισμένα. Πολλές φορές πραγματικά δεν μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους διάφορες τραυματικές σκηνές του βιώματος αυτού, γιατί απλούστατα έχουν αναπτύξει αυτούς τους αμυντικούς μηχανισμούς για να διαχειρίζονται το τραύμα που τους έχει συμβεί. Σε δεύτερη φάση αρχίζουμε και έχουμε επαναλαμβανόμενα όνειρα, αναμνήσεις, flashbacks, δηλαδή εικόνες, αναμνήσεις του τραυματικού γεγονότος που παρισφραίουν στον ψυχισμό τους, στο μυαλό τους και τους δημιουργούν πολύ μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση. Εκτός όμως από όλες αυτές τις διαδικασίες έχουμε και διάφορα άλλα θέματα που προκύπτουν αναγκαστικά από το αυτόνομο κεντρικό νευρικό σύστημα των ανθρώπων αυτών, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, τα θύματα, βιώνουν μία έντονη διέγερση στο κεντρικό νευρικό σύστημα που σημαίνει ότι αντιδρούμε το παραμικρό σε ήχους, σε θορύβους. Ακριβώς, έχουν υπερευαισθησία, πάρα πολύ σωστά. Παρουσιάζουν μία διαταραχή στο βιολογικό ρολόι του ύπνου τους, της διατροφής τους. Παρουσιάζουν μία δυσκολία στην οργάνωση, στη συγκέντρωση, στις γνωστικές τους λειτουργίες. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζει αυτή η έκθεση των ανθρώπων αυτών σε ψυχική και σωματική ακαιρεότητα, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, το πώς νιώθουν στο σώμα τους και πώς συμπεριφέρονται, που συνήθως, κύριε Σταυρακάκη, λειτουργούν αποφευκτικά, δηλαδή δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή με το οτιδήποτε μπορεί να φέρει μια ανάμνηση του τραυματικού γεγονότος. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πρώτο, αν δούμε ένα παγόβουνο σε όλη αυτή τη συμπτωματολογία των ανθρώπων αυτών, θα σκεφτούμε πρώτα τις αγχώδεις εκδηλώσεις, οι οποίες επηρεάζουν, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, το συναίσθημα των ανθρώπων αυτών, δηλαδή υπάρχει μια καταθλιπτική εκδήλωση που έχει να κάνει κυρίως με την ανηδονία, την καταθλιπτική διάθεση, τη δυσκολία γενικότερα να είναι λειτουργική. Και από εκεί και ύστερα, αν αυτά, κύριε Σταυρακάκη, παραταθούν πέρα από του ενός μηνός, μιλάμε για τη μετατραυματική αγχώδη διαταραχή, η οποία μπορεί να κρατήσει και μήνες, έτη, πολλά, μέχρι ότου να φτάσουμε στη διαδικασία της θεραπευτικής ανάσυρσης. Άρα, εν κατακλείδη, μιλάμε για τις αγχώδεις διαταραχές, τις συναισθηματικές διαταραχές και να πούμε σε όλα αυτά ότι υπάρχει έντονο αίσθημα αμφιθυμίας, σύγχυσης, υπάρχει ένα έντονο αίσθημα ενοχής, ακόμα και μέσα από τις ερωτήσεις και γι' αυτό που θα πει και η κυρία Βαγενά στην πορεία και θα το πούμε και εμείς για τα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που είναι καθήλυνα αρμόδια για την ενδοοικογενειακή βία, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι καταρτισμένοι. Θα δούμε πώς είναι αντιμετωπίσιμα λοιπόν ακριβώς, όλα αυτά. Κυρία Βαγενά, ναι, πείτε. Σας διέκοψα. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βαγενά. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν θέλετε Βαγενά κάτι να σχολιάσετε πριν αναφερθούμε και στην έκταση του φαινομένου, έτσι, διότι ως ενεργοί στην υπηρεσία έχετε γνώση. Μάλιστα. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι σχετικά με τα σεξουαλικά εγκλήματα, κάτι το οποίο ισχύει σε όλο τον κόσμο, ότι συνήθως είναι αθέατα και ατιμόρυτα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σε σχέση με τα σεξουαλικά εγκλήματα είναι ότι αυτά σπάνια δημοσιοποιούνται και ακόμα σπανιότερα φτάνουν στην καταγγελία.
Και αυτό είναι από μόνο του ένα τεράστιο πρόβλημα, κύριε Σταυρακάκη. Θα συμφωνεί και η κυρία Βασιλείου. Γιατί πραγματικά έτσι δεν έχουμε το πραγματικό αριθμό των καταγεγραμμένων βιασμών και γενικά των σεξουαλικών κακοποιήσεων. Πάσχει η καταγραφή του προβλήματος, μας λέτε. Ναι, υπάρχει μεγάλο σκοτεινό αριθμό εγκληματικότητα σε όλα τα σεξουαλικά εγκλήματα. Να σας δώσω τώρα μία εικόνα σχετικά με την καταγραφή που έχουμε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Λοιπόν, από το 2010 μέχρι το 2020, δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα 11 χρόνων, έχουν καταγραφεί 1.781 περιστατικά βιασμών. Και ξιχνιάστηκαν οι 1.016-18 περιπτώσεις. Όμως, πραγματικά, οι ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν τόσο από τις αστυνομικούς όσο και από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, αλλά και γενικά από κλήσεις που υπάρχουν στο 15900, στη γραμμή, δηλαδή τη τηλεφωνική γραμμή της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, οι αριθμοί πραγματικά σοκάρουν. Μιλάμε ότι η καταγραφή, η κανονική, είναι 45.000 κανονική των βιασμών σε αυτά τα χρόνια και εμείς έχουμε μόνο 1.781 περιπτώσεις. Τρομερά νούμερα. Είναι πραγματικά, μέσα από αυτά τα στοιχεία αναδεικνύονται λοιπόν θέματα ότι τα θύματα είναι καλά φημωμένα και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αυτοτιμωρούνται και αυτοενοχοποιούνται. Και οι δράστες ναι. αθόρυβα έτσι και προστατευμένοι σε εισαγωγικά. Ακριβώς, μα όσο πιο πολύ αυτοενοχοποιούνται τα θύματα, τόσο πιο πολύ ουσιαστικά φτάνουμε στην απενεχοποίηση είτε τη μερική είτε την ολική του ίδιου του δράστη, με αποτέλεσμα το έγκλημα να παραμένει ατιμόρυτο. Τώρα, όσον αφορά το 2020, για παράδειγμα, το πόσους βιασμούς έχουμε. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε 172 βιασμούς. Καταγεγραμμένους. Δηλώθηκαν 172, ναι, καταγεγραμμένους. Και σκεφτείτε τώρα την αντιστοιχία για να καταλάβετε πόσο πολύ τεράστιο πρόβλημα υπάρχει. Στη Σουηδία, που είναι μια χώρα αντίστοιχου πληθυσμού με εμάς, οι καταγραφές των βιασμών φτάνουν τους 4.800. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε και το μεγάλο κενό που έχουμε. Άλλη κοινωνία, βέβαια, άρα άλλα λοιπόν τα δεδομένα. Μην αναρωτιόμαστε όμως για ποιο λόγο η Σοφία Μπεκατόρου, για παράδειγμα, μίλησε για το βιασμό της 25 χρόνια μετά. Έτσι. Τώρα, αυτό που αναδεικνύεται ουσιαστικά μέσα από όλες αυτές τις καταγραφές είναι δυστυχώς ότι μένουν αρκετά, πάρα πολλά μάλλον θα έλεγα, επιτρέψτε μου, εγκλήματα τέτοιου είδους όπως ο βιασμός ατιμόρυτα. Σκοτεινή περίπου δηλαδή, ακριβώς. Περίπου δηλαδή το 6%, κύριε Σταυρακάκη, είναι αυτό το οποίο καταγράφεται. Mm-hmm. Και μάλιστα, όπως έχει αναφέρει και ο εγκληματολόγος ο κύριος Τσιγκρής, μόλις τα 10 από όλα αυτά τα περιστατικά έχουν φτάσει στο δικαστήριο και έχουν πάρει ποινή του δράστη άνω των 5 ετών και μόνο 47 περιπτώσεις φτάσαν στο ακροατήριο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το τεράστιο μέγεθος του σκοτεινού αριθμού το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα, κάτι το οποίο όμως αυτό αποδεικνύει μια φορά ακόμη ότι δεν είμαστε έτοιμοι και είμαστε απροετοίμαστοι σαν κοινωνία να υποδεχτούμε το θύμα. Άρα λοιπόν λέμε στο θύμα να έρθει να μιλήσει, ενώ όπως θα το συζητήσουμε και στην πορεία, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Όχι, δεν θα μιλήσω για την αστυνομία, θα μιλήσω όμως για την αμέσως επόμενη υπηρεσία που πηγαίνει το θύμα, γιατί ο πρώτος σταθμός που πηγαίνει είναι η αστυνομία. Ο δεύτερος είναι η ιατροδικαστική υπηρεσία. Και είναι γενικότερα η δικαιοσύνη. Όμως, επειδή όμως αναφερθήκατε στον κύριο Τσιγκρή, δεν ξέρω αν ακούσατε μια πρόταση που έκανε πριν από μερικές μέρες και αφορά και την αστυνομία. Όσον αφορά τις δικογραφίες, ποιος θα σχηματίζει, για πείτε το, ναι. το γνωρίζετε και οι δύο. Ακούσατε ναι, εγώ δεν το γνωρίζω. Για τέτοιου είδους εμένα θέματα, μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η επαναστατική πρόταση. Είπε ο άνθρωπος, έκανε πρόταση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να δούνε τι θα ναι. κάνουν ούτως ώστε οι δικογραφίες για τέτοιου είδους εγκλήματα ή δεχθεί να σχηματίζονται. Πείτε, κυρία Βαγενά. Ακριβώς από γυναίκες, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους εγκλήματα σεξουαλικά, ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει και εμείς πάρα πολλές φορές. Η προανάκριση, και είμαι κάθετη σε αυτό, πρέπει να διενεργείται από γυναίκα, αξιωματικό υπηρεσίας, ναι. και εννοείται τις δικογραφίες να τις λαμβάνουν γυναίκες αστυνομικοί, γιατί είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφέρει τις ανατριχιαστικές mm-hmm. λεπτομέρειες μια γυναίκα στο αντίθετο φύλο. Και μάλιστα αυτό το οποίο έχει καταγραφεί είναι ότι πολλές φορές οι γυναίκες δεν φτάνουν να μιλήσουν
γιατί ντρέπονται και γιατί ντρέπονται όχι μόνο να τα πούνε στον αστυνομικό, ντρέπονται και τη διαδικασία, το βασανιστήριο το οποίο υπάρχει της ακροαματικής διαδικασίας. Δηλαδή, επειδή είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της ΠΟΑΣΥ, δεν ξέρω αν αποκλειστούν οι άντρες, αν έχουμε εκεί θέματα. Κοιτάξτε, σας προβλημάτισε αυτό? Όχι, δεν με προβληματίζει, γιατί έχω γνωρίσει και αυτή τη στιγμή στα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας η πλειοψηφία είναι άντρες, οι οποίοι είναι εξαίρετοι πραγματικά και τους συγχαίρω γι' αυτό. Οπότε εννοείται δεν αποκλείουμε τους άντρες, ίσα-ίσα που θεωρώ ότι προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο και θα συνεχίσουν φυσικά. Μάλιστα. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι στο κίνημα MeToo, έρχονται γυναίκες και σου λένε θέλω να μιλήσω σε γυναίκα γιατί νιώθω άνετα. Άρα πρέπει έτσι να τη δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να υπάρχει. Να υπάρχει επιλογή δηλαδή, ειδικά σε τέτοιες υπηρεσίες, έτσι. Να συνεχίσουμε, κυρία Βασιλείου, την τεκμηριωμένη έτσι, επιστημονικά έτσι, ανάλυση που μας κάνετε. Θέλω να επιμείνουμε στα θέματα των θυμάτων. Είπα αν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση τη ζωφερή στην οποία περιέρχονται, έτσι. Πώς μπορούν να απεγκλωβιστούν από αυτήν την κατάσταση. Εσείς διαθέτετε τα εργαλεία, η επιστημονική κοινότητα των ψυχολόγων εννοώ. Θα δούμε και η αστυνομία στη συνέχεια. Ωραία. Να μιλήσουμε επομένως λίγο ψυχοθεραπευτικά τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί νομίζουν ότι αυτά τα βιώματα, ακριβώς επειδή είναι τόσο τραυματικά, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν με τη βοήθεια κάποιων ειδικών. Θέλω να σας πω ότι στα 23 χρόνια που εργάζομαι ως ειδικός ψυχικής υγείας, επειδή έχω δει και παιδιά και εφήβους που έχουν υποστεί σεξουαλική παραβίαση, αλλά και γυναίκες στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής που δέχτηκαν τέτοιου είδους σωματικές επιθέσεις, είτε κατ' εξακολούθηση όπως είναι στο trafficking, είτε συγκεκριμένες επιθέσεις από σωματική βία, θέλω να σας πω ότι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και το συνδυασμό των παρεμβάσεων μπορούμε να έχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Όμως, προτού πούμε 2-3 πράγματα σε σχέση με τις ατομικές και τις σωματικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, θέλω να πω, κύριε Σταυρακάκη, ότι ακριβώς επειδή τα άτομα αυτά είτε ήταν θύματα του trafficking και ουσιαστικά τους καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη τους, την ευαλωτότητά τους, την τροτότητά τους, ακριβώς αυτό πρέπει να χτίσουμε σε πρώτη φάση στη θεραπευτική σχέση με το θύμα. Δηλαδή, ο ειδικός ψυχικής υγείας, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος που είναι εκπαιδευμένος σε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, θα πρέπει να δημιουργήσει με το θύμα του, το θύμα της σεξουαλικής, συγγνώμη, με τον θεραπευόμενό του, το θύμα της σεξουαλικής βίας. Πρέπει να δημιουργήσει λοιπόν μια σχέση εμπιστοσύνης, αποδοχής, όχι επικριτικότητας, όχι ενοχοποίησης. Θα πρέπει να δυναμώσει το άτομο αυτό να διεκδικεί πράγματα, να θέτει όρια και φυσικά ανάλογα με τις εκπαιδεύσεις του συγκεκριμένου ψυχολόγου θα κατευθύνουμε και τη θεραπεία. Άρα υπάρχει θεραπεία, μας λέτε. Υπάρχει φυσικά θεραπεία. Υπάρχει θεραπεία. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Έχω ξαναμιλήσει και σε προηγούμενη εκπομπή και ειδικά οι περισσότεροι ψυχολόγοι στην αστυνομία είμαστε εκπαιδευμένοι στη μέθοδο της τραυματοθεραπείας, το EMDR, το Eye Movement Desensitization Reprocessing, που όταν ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για να μπορέσουμε να ανασύρουμε το τραύμα με το θύμα της σεξουαλικής βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης, μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν να αναδομήσει όλο αυτό το τραύμα που έχει δημιουργηθεί στον ψυχισμό του. Υπάρχει λοιπόν μια μέθοδος πολύ συγκεκριμένη, υπάρχουν Ινστιτούτα Τραυματοθεραπείας σε όλο τον κόσμο που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στα θύματα αυτά. Όταν λοιπόν ένα άτομο δουλεύει με το θεραπευτή του μέσω αυτής της μεθόδου τραυματοθεραπείας, μπορεί σε συγκεκριμένες σκηνές της επίθεσης βήμα-βήμα να βοηθηθεί ώστε να ξεφοριάσει Μάλιστα. ουσιαστικά το τραύμα και να αναδομήσει όλη αυτή τη τραυματική κατάσταση που έχει βιώσει. Όμως, εκτός από αυτό, τη μέθοδο αυτή, υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν, κύριε Σταυρακάκη, κυρίως με τα σωματικά συμπτώματα που βιώνει το θύμα, όπως επίσης και τις γνωσιακές πεπιθήσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι διαστρεβλωμένες στον ψυχισμό του ατόμου αυτού. Δηλαδή, Μάλιστα. ότι είμαι ανάξιος, ότι έφταιγα, ότι ενδεχομένως να μην το χειρίστηκα καλά. Δηλαδή, όλο αυτό που είπαμε πριν με το θυμό, την ενοχή Σωστά. και όλα αυτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις που χρειάζεται να τα αναδομήσουμε Έτσι. Και να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να αρχίσει να εμπιστεύεται το παρήγορο, από εδώ και στο εξής τους ανθρώπους. Ναι. Το παρήγορο είναι, κυρία Βασιλείου, ότι η επιστήμη διαθέτει επομένως τα κλειδιά, τα εργαλεία για να σταθεί δίπλα σε αυτά τα θύματα
έτσι, για να ξεπεράσουν την οδύνη που έχουν υποστεί. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για τη σύντομη ανάλυση, παρέμβασή σας στην εκπομπή της ΠΟΑΣΥ. Καλή συνέχεια, κυρία Βαγιανά, μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μαζί και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ένα κοινωνικό θέμα που έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις είναι το θέμα της εκπομπής μας απόψε. Η σεξουαλική κακοποίηση, η μαστροπία και η εμπορία των γυναικών. Συζητάμε ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής με την πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας της ΠΟΑΣΥ, με την κυρία Σοφία Βαγενά. Είδαμε την ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Νίκη Βασιλείου. Και έχουμε την τιμή να δούμε στη συνέχεια και την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Μαρία Γκασούκα. Ευχαριστώ, κυρία Γκασούκα, που είστε μαζί μας για άλλη μια φορά. Καλή χρονιά κιόλας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά και θερμά συγχαρητήρια για τα θέματα που προβάλλετε και για τις συνεργάτριες που είχατε και σήμερα. Δεν θα πω για την κυρία Βαγενά, το στολίδι της αστυνομίας σας το έχω ξαναπεί. Να είστε καλά. Και χαιρόμαστε που τέτοιες γυναίκες κοσμούν την ελληνική αστυνομία. Της έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Το έχει αστήρευτες δυνάμεις η ελληνική αστυνομία, κυρία Γκασούκα. Δυστυχώς χρειάζεται, και το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, όθηση σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κεφάλαιο το πολύτιμο που λέτε στην ελληνική αστυνομία, για να αναδεικνύεται η κοινωνική προσφορά της ελληνικής αστυνομίας. Το είδαμε και με την χιονοθύελλα τις τελευταίες μέρες, το επισήμανα εγώ στον πρόλογο της εκπομπής μας. Πάμε όμως στο θέμα μας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω από εσάς έτσι να μας πείτε πώς εξηγείτε αυτό το φαινόμενο που πέφτουμε πολύ συχνά από τα σύννεφα όταν ακούμε για σεξουαλικά εγκλήματα στη χώρα μας. Η κυρία Βαγενά έδωσε κάποια στοιχεία νωρίτερα, μίλησε για σκοτεινή εγκληματικότητα. Θέλω όμως να το πιάσουμε λιγάκι κοινωνιολογικά με εσάς. Κοιτάξτε, η σεξουαλική βία δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Γιατί πέφτει από τα σύννεφα η κοινωνία μας? Δεν άκουγε για βιασμούς γυναικών χιλιάδες χρόνια? Δεν ήξερε ότι δεν τιμωρούνται οι θύτες? Δεν είχε ακούσει για τα εγκλήματα τιμής? Συνδέονται με τη σεξουαλικότητα, ξέρετε, τα εγκλήματα τιμής. Ναι. Τα παιδιά της μέχρι πολύ πρόσφατα, ίσως όταν ήμασταν λίγο νέο, εγώ, εσείς είστε νεότεροι μου, αλλά όταν εγώ ήμουν ακόμη νέα, οι νέοι της Ελλάδας μέσω των οίκων ανοχής χειραφετούντο. Γιατί η κοινωνία ξαφνιάζεται τώρα? Τώρα δεν πρέπει να ξαφνιάζεται η κοινωνία, πρέπει να βλέπει τον εαυτό της. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι οι γυναίκες πια μιλάνε. Οι γυναίκες έχουν αρχίσει να μην ντρέπονται και να αρνούνται τη θυματοποίηση. Έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε, οι γυναίκες και οι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας που έχουν να παίξουν αυτούς τους ρόλους τους πολύ σημαντικούς, ναι, να επιμορφωθούν και να ευαισθητοποιηθούν. Εγώ όσο καιρό ήμουν αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, έκανα πολλές δράσεις επιμορφωτικές σε θέματα φύλου με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Και οφείλω να σας πω ότι είχαν πολύ σημαντική και θετική ανταπόκριση. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Και να διευρυνθεί. Δεν είναι δυνατόν σε αστυνομικές σχολές να μην υπάρχουν θέματα φύλου, μαθήματα φύλου. Εγώ θα ήμουν πρόθυμη να έρθω να τα διδάξω δωρεάν. Αλλά η αστυνομία έχει έναν κομβικό ρόλο. Κοιτάξτε όμως και πρόσφατες έρευνες για την έμφυλη βία, ναι, στην Κύπρο και στη Δωδεκάνησο καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Οι γυναίκες θύματα βίας σεξουαλικής δεν εμπιστεύονται την αστυνομία. Όταν τους ρωτάμε σε ποια αρχή θα κατευθυνθείτε για να ζητήσετε βοήθεια, δεν συμπεριλαμβάνουν σε απαντήσεις στην αστυνομία. Αυτό πρέπει να προβληματίσει. Να, γιατί δεν θα αρνηθεί κανείς και καμιά τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η αστυνομία. Και είναι πολύ σημαντικό
να υπάρχουν γυναίκες στα τμήματα, διότι είναι πολύ ευάλωτα τα θύματα, πάρα πολύ ωραία τα περιέγραψε η ψυχολόγος σας. Και θα ήθελα να προσθέσω, επιτρέψτε μου, μία λέξη. Πείτε. Που συμπυκνώνει όλα αυτά που υφίστανται τα θύματα και που κουβαλιέται σε ολόκληρη τη ζωή. Η λέξη πόνος. Πόνος. Οι γυναίκες από το βιασμό θα κουβαλούν φόρους ζωής πόνο. Και όταν καταλαγιάζει αυτός ο πόνος, θα είναι έτοιμες να μιλήσουν. Γι' αυτό και η Σοφία είπε κατόρου, γι' αυτό δεκάδες γυναίκες έρχονται και μιλούν με μεγάλη καθυστέρηση. Εκείνο όμως που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, να σταθώ για 2 λεπτά στο θέμα του τράφικινγκ. Ξέρετε, δεν είναι κάποιοι τύποι που φέρουν ψυχικές διαταραχές οι διακινητές και οι έμποροι των γυναικών και των παιδιών στο πλαίσιο του τράφικινγκ. Το τράφικινγκ είναι μια μεγάλη business, μια παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα που συγκρίνεται μόνο με το εμπόριο όπλων. Έχει ξεπεράσει ακόμα και το εμπόριο ναρκωτικών. Αλήθεια είναι αυτό. Οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι το μικρότερο κέρδος ετήσιο που έχει σημειωθεί είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ παγκόσμια ή δολάρια, τώρα δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια. Έτσι. Άρα είναι μια οικονομική επιχείρηση. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ψυχικά νοσήματα. Είναι κοινωνικοποιημένοι έτσι. Να υποτιμούν την ανθρώπινη υπόσταση ζωή των γυναικών και των παιδιών και να τους μετατρέπουν σε αντικείμενα προς πώληση, προς διάθεση. Αν τους δίνουμε το άλοθη, το ότι είναι άνθρωποι που θέλουν βοήθεια ψυχολογική και τέτοια, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, γιατί τους αθωώνουμε. Και αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Είναι πολύ ψύχρεμοι, σχεδιάζουν τις δράσεις τους, είναι αποτελεσματικοί και κυρίως έχουν οικονομική δύναμη απίστευτη. Γι' αυτό να θυμόμαστε πάντα την εμπλοκή της κοινωνικής τάξης με το κοινωνικό φύλλο, ξέρετε. Εδώ έχει και έντονη ταξική διάσταση. Γιατί οι γυναίκες και τα παιδιά που πέφτουν θύματα τράφικινγκ κατά κανόνα προέρχονται από φτωχές χώρες, από φτωχά κοινωνικά στρώματα, ξεγελιώνται με άλλου τύπου εργασίες που νομίζουν ότι θα πραγματοποιήσουν και πέφτουν στα νύχια των δουλεμπόρων. Έτσι. Δείτε τι γίνεται με τις προσφύγησες. Και των πλουσίων αγοραστών, θα έλεγε κανείς. Και των, πλουσίων αγοραστών. Στα νύχια των πλουσίων αγοραστών. Έχουμε πρόσφατο το πρόσφατο, δυστυχώς. Να δούμε τι θα βγάλει εκεί η ανάκριση. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση που παρακολουθούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν είναι μόνο έμφυλο πρόβλημα, δεν είναι μόνο πρόβλημα φύλου και έμφυλης βίας. Έτσι. Έχει και έντονη ταξική διάσταση. Και εμείς θα την επισημαίνουμε. Σωστά. Πατριαρχία και καπιταλισμός είναι πάρα πολύ στενά. Πείτε μας 2 κουβέντες για αυτό που πάτε ήδη να μας πείτε. Θέλω έτσι να σας προκαλέσω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Να μείνουμε με μια νότα αισιοδοξίας ή σκέτη απογοήτευση. Όχι. Γιατί σκέτη απογοήτευση. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία μια σειρά από ενέργειες του νομικού μας συστήματος, από την αστυνομία μέχρι την ανάκριση και τους ιατροδικαστές, που μας γεννά απορίες. Μας γεννά πολλές απορίες. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς είναι δυνατόν να καλούνται οι δράστες πριν από το θύμα και το θύμα να ανακρίνεται 10 και 15 μέρες μετά. Μπορώ να διανοηθώ την άποψη και χαίρομαι για την ερώτηση που έγινε προχτές στη Βουλή. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν είχε το θύμα βοήθεια από ιατροδικαστή, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο. Έτσι, έχουμε μεγάλα θέματα. Σε ποια χώρα ζούμε. Έτσι. Είναι η χώρα που ζούμε και μετά ο ιατροδικαστής άργησε πάλι να τη δει. Έτσι. Είναι άσχετο αυτό από την οικονομική επιφάνεια της άλλης πλευράς. Γιατί εμένα μου περνάνε διάφορες υποψίες και κακές σκέψεις.
Κυρία Γκασούκα, δεν έχουμε δυστυχώς. Να το δούμε, αλλά η Γεωργία δεν είναι μόνη. Έτσι, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Είναι οι κυρίες μετά που μπορούν να απλώσουν δίκτυ προστασίας των δραστών. Έτσι. Να ξέρουν ότι η Γεωργία μπορεί να μην έχει μάνα και πατέρα, αλλά έχει μια κοινωνία και έχει τις γυναίκες αυτής της κοινωνίας και τα κινήματα μπροστά, μπροστά, στο μπράβο. Ευρώ. Λοιπόν, ασφιχτικά τα όρια της εκπομπής, δυστυχώς, κυρία Γκασούκα. Θέλω και εσάς να σας ευχαριστήσω, να πάμε και στην επόμενη συνομιλήτριά μας για αυτό το καυτό θέμα. Κυρία Βαγενά, θέλω να πείτε, μας πείτε δύο κουβέντες εσείς για τις ιατροδικαστικές και τις διοχτικές υπηρεσίες που είπατε νωρίτερα. Ναι, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι το θύμα, εφόσον περάσει όλους αυτούς τους φραγμούς τους ψυχολογικούς και καταλήξει στον πρώτο σταθμό που είναι η αστυνομία, ναι. Η αστυνομία ξεκινάει και δίνει εντολή για ιατροδικαστική εξέταση. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το θύμα πρέπει να είναι έτοιμη οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες να το δεχτούν άμεσα, ναι. Έτσι ώστε ούτε να περιμένει τρεις μέρες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό, και απ' την άλλη ούτε να πρέπει να διανύσει χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσει σε μια περιοχή, σε μια πόλη που να υπάρχει ιατροδικαστής. Υπάρχουν, κύριε Σταυρακάκη, οι περιφέρειες, υπάρχουν πάρα πολλά νησιά, ο νομός Θεσσαλίας, για παράδειγμα, το Αγρίνιο, η Χαλκίδα, που δεν έχει καν ιατροδικαστή. Σε εκείνη την περίπτωση, δηλαδή, το θύμα θα πρέπει, λοιπόν, να έχει υποστεί το βιασμό του, μετά να το βάζουμε εμείς σε μια διαδικασία να περάσει ένα δεύτερο. Άρα, λοιπόν, πώς ζητάμε από το θύμα να έρθει κοντά μας, να το καταγγείλει, όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα αναγκαία προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Και αυτό που έλεγε η κυρία Γκασούκα, όντως, οι γυναίκες φοβούνται να μιλήσουν. Και πραγματικά, σε συλλόγους κακοποιημένων γυναικών που έχουμε συζητήσει, μας έχουν επισημάνει ότι συνήθως τα θύματα απευθύνονται σε άτυπα δίκτυα σχέσεων. Τα άτυπα δίκτυα σχέσεων είναι ένα φιλικό, ένα συγγενικό περιβάλλον. Άρα, λοιπόν, παίζει κομβικό ρόλο ο συγγενής ή ο φίλος που θα απευθυνθεί το θύμα να το ενθαρρύνει και να μην το αποθαρρύνει ώστε να πάμε στην καταγγελία. Όπως επίσης ένα τηλέφωνο, γιατί μπορεί να μην θέλει το θύμα να απευθυνθεί κατευθείαν στην αστυνομία, να θέλει να πάρει το χρόνο του. Σε αυτό το χρόνο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε τηλέφωνο σε δομές οι οποίες υπάρχουν και είναι έτοιμες να δεχτούν το θύμα για ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική κτλ. Όπως είναι το 15900, η Γενική Γραμματεία, δηλαδή Οικογενειακής Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, όπου έχει και ειδικά κέντρα που δέχονται γυναίκες οι οποίες έχουν βιαστεί. Σωστά. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν δομές, απλά πρέπει να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι της ιατροδικαστικής. Να δούμε και την κυρία Τσουκαλά, Αγγελική, δεν ξέρω αν είμαστε, δεν είμαστε έτοιμοι. Με τον κύριο Παπαπροδρόμου μπορούμε να συνδεθούμε επομένως. Ωραία. Έχουμε και την κυρία Αγγελική Τσουκαλά, τέος δικηγόρο του Παραρίου Πάγο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καλησπέρα τη συζήτησή σας, μας. Πολύ επίκαιρο θα έλεγα το θέμα. Ήδη αναφερθήκαμε εμείς και στα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της ιατροδικαστικής. Εσείς ως με τη μεγάλη σας εμπειρία από τον χώρο της δικηγορίας, τι θα μπορούσατε έτσι να μας επισημάνετε σε μια προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης? Μάλιστα. Κυρία Σταυρακάκη, κοιτάξτε να δείτε. Θα το πιάσω από το τέλος. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι όσο χρειάζεται αυστηρό, ώστε να μπορέσει να αποτραπεί το μέγεθος και η διάσταση των βιασμών που βιώνει καθημερινά η ανθρωπότητα. Η αριθμή είναι σοκαριστική. Μία στις τρεις γυναίκες, ορίζει ο ΠΟΗ παγκοσμίως, έχει δεχθεί σωματική κακοποίηση ή σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι το κοινωνικό αυτό φαινόμενο βρίσκεται στην κορονίδα της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας της γυναίκας ειδικότερα. Είναι η κορονίδα της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δικό μας νομικό... Όταν μία στις τρεις παγκοσμίως έχει συμβεί αυτό. Πάμε ειδικότερα για στο τη δικό χώρα μας. Ναι. Παρακολούθησα εκτενώς και την αξιότιμη καθηγήτρια και την κυρία Βαγενά. Πολύ σωστά, πολύ ορθά αποδέχονται και καταλαβαίνουν ότι πρέπει το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, όταν θα υποδέχεται τέτοια συμβάντα, να βρίσκονται στις θέσεις αξιωματικοί γυναίκες, υπό την έννοια την οποία προηγουμένως εξέθεσε, και διότι
Το θύμα, κύριε Σταυρακάκη, όσες φορές έχω ζήσει μέσα από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία τέτοιες ποινικές υποθέσεις, αισθάνεται τον πόνο που εξήγησε η αξιότιμη καθηγήτρια κυρία Γκασούκα, συνδυασμένο με απίστευτη ντροπή. Αυτή η ντροπή δεν νικέται, δεν ξεπερνιέται που αισθάνεται το θύμα. Τέτοια ντροπή μεγέθους που δεν θέλει να δει ούτε τον ίδιο της τον εαυτό, όχι να αρχίσει να αρθρώνει πώς συνέβη το περιστατικό. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τα νομικά ζητήματα, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο. Είναι επαρκές το νομικό οπλοστάσιο? Όχι. Ακούμε είναι συχνά για αυστηροποίηση των ποινών και εδώ έχουμε πάλι ελλείμματα. Ναι, ναι, τι γίνεται. Είναι το νομοθετικό πλαίσιο, κύριε Σταυρακάκη, αν και η δικαιοσύνη και τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα και η αστυνομική υπηρεσία προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό, εκεί που χωλαίνουμε είναι στο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί είναι αυτή την ώρα που μιλάμε, ναι, το νομοθετικό, οι ποινές δηλαδή στην ουσία για αυτά τα αδικήματα, ένα χάδι για το θήτη. Χάδι για τον ένοχο. Θα σας πω μόνο τούτο. Το αδίκημα του βιασμού στο άρθρο 336 που ορίζει τι προβλέπεται για την ποινή του, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να δικάσει τον ένοχο σύμφωνα με την γκάμα των ετών που του ορίζει ο νόμος. Του ορίζει λοιπόν ποινή καθήρξεως, ποινή ισοβίων όταν έχει να κάνει βιασμό με ανήλικο. Στην ποινή καθήρξεως ο νόμος είναι από 5 έως 15 έτη. Και στην ποινή των ισοβίων θεωρείται ότι είναι ισόβια στη θεωρητική ανάγνωση του άρθρου. Αλλά όταν ερχόμαστε να παραδοθεί ως κρατούμενος για αυτή την ποινή στις φυλακές, η έκτιση της ποινής, το άρθρο που προβλέπει για την έκτιση των ποινών, το 105β στον ποινικό κώδικα, ναι, ορίζει ότι μπορεί με τα 3/5 της απαγγελόμενης ποινής να, αν έχει εκτίσει τα 3/5, να βγει έξω, να ελευθερωθεί. Μάλιστα. Οπότε ένας βιαστής ο οποίος, παραδείγματος χάρη, καταδικάζεται 10 έτη, γιατί το ανώτατο είναι 15, σύμφωνα με τον άρθρο όπως το ορίζει το δικαστήριο, τότε στα 10 έτη τα 3/5 είναι 6 έτη. Μένει μέσα για 6 έτη και έχει δικαίωμα, αν εκτίσει τα 3/5, να ζητήσει την απόλυσή του, οι πόρους. Η φόρο απόλυση ανάκλησης λέγεται. Μια τελευταία κουβέντα από εσάς για την ιατρική. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Όταν ο νόμος ορίζει ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση βιασμού ανηλίκου, ορίζει ποινή ισόβια κάθειρξη. Ναι. Την απαγγέλει το δικαστήριο, οδηγείται ο ένοχος στη φυλακή και μένει σύμφωνα πάλι με το άρθρο της έκτησης ποινής, αν έχει εκτίσει, ορίζει ο νόμος 18 έτη μέσα, τότε αποφυλακίζεται. Γιατί, κύριε Σταυρακάκη, ο νόμος και η ποινή έχει ένα νόημα μόνο. Ένα νόημα. Αν δεν έχει αυτό το νόημα, ας μην βάζουμε ποινές. Το νόημα είναι ότι η ποινή είναι μια κύρωση στον παραβάτη του νόμου, ώστε να δημιουργηθεί από αυτή την κύρωση κοινωνική ευρυθμία. Και ο σκοπός της ποινής έχει 3 στόχους. Είναι η αποτροπή, είναι ο σοφρονισμός και είναι και ο παραδειγματισμός. Όταν ο σκοπός της ποινής σωρευτικά δεν μας δίνει αυτούς τους 3 στόχους, τότε είναι αποτυχία η ποινή. Έτσι. Αποτυχία το νομοθετικό πλαίσιο, αποτυχία το σύνολο, και όσο και να παλέψει η ελληνική αστυνομία, όσο και να παλέψει όλη η κοινωνία έξω και όσο και να παλέψει και η δικαιοσύνη, μια τρύπα στο νερό μας λέει ότι κάνουμε. Κάτι, εάν το νομοθετικό πλαίσιο, αυτοί που μας κυβερνούν, δεν καταλάβουν ότι είναι άμεση, αδύνατη ανάγκη να μπορέσουν οι παραβάτες να συμμαζευτούν, ώστε να σπάνε ευκολότερα οι σιωπές των γυναικών, να σπάνε ευκολότερα οι σιωπές των ανηλίκων, να σπάνε ευκολότερα, γιατί ένας λόγος που δεν σπάει εύκολα η σιωπή του θύματος, κύριε Σταυρακάκη, είναι γιατί έχει υποστεί αυτό που έχει υποστεί. Και υπάρχει ατιμωρησία που μας λέτε. Η ατιμωρησία που μας λέτε. Κυρία Τσουκαλά, δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο, δυστυχώς. Θα έρθει να βγει έξω και θα έχω πάλι να τον αντιμετωπίσω. Έτσι. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος, κυρία Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση.
Έχουμε όμως και ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχω με τέτοιους συγκαλεσμένους. Να είστε πολύ καλά. Σε μια άλλη εκπομπή θα πούμε περισσότερα. Θέλω να μιλήσουμε και τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον υποστράτηγον αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, για αυτά τα τελευταία λεφτά, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είσαστε μαζί μας και θέλω με τη δική σας εμπειρία να μας πείτε κι εσείς πώς σχολιάζετε όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Βιασμοί, πέφτουμε από τα σύννεφα διαρκώς. Πάλι λέμε ότι δεν επαρκεί το οπλοστάσιο το νομικό. Τι γίνεται τελικά? Καλησπέρα καταρχήν κύριε Σταυρακά και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω και πιάνει μια σημαντική ειδοποιώς διαφορά στην εποχή που ζούμε είναι ότι πλέον μας επιτρέπουν οι τεχνολογίες για νέες δυνατότητες, έχουν αλλάξει το κοινωνικό πλαίσιο και φανταστείτε τα ίδια περιστατικά να συνέβαιναν σε μια εποχή που δεν θα ήμασταν διασυνδεδεμένοι. Δηλαδή, τι είναι σήμερα αυτό το διαδίκτυο, καταρχήν. Έχουν απεριόριστες δυνατότητες και ιδιοκτικές υπηρεσίες, προφανώς. Όταν δεν το περιορίζω τεχνολογία, εκεί. Ξεκινάω καταρχήν, το τοποθετώ στη βάση, στην κοινωνία. Ως ένα βήμα ελευθερίας του λόγου και έκφρασης. Όταν μιλάμε για σπάσιμο σιωπής, καταλαβαίνετε ότι το περιβάλλον διευρύνεται. Δεν είναι μόνο τα μέσα ενημέρωσης που υπήρχαν με την παραδοσιακή έννοια πριν το διαδίκτυο. Σωστά. Πλέον η κοινωνία διασυνδεδεμένη δημιουργεί και προϋποθέσεις να έχει η κοινωνία περισσότερα βήματα να μιλήσει, να εκφραστεί. Αναφέρεστε και στον ακτιβιστή που συνέβαλε, όπως φαίνεται, στον αποκαλυφθεί αυτό το κύκλο. Αναφέρομαι στον κοινωνικό μετασχηματισμό που επιφέρουν οι τεχνολογίες. Τώρα, αυτές τις τεχνολογίες όμως μπορούν να τις αξιοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό και οι αρχές που αντιμετωπίζουν επιβολή του νόμου και οι δικαστικές αρχές. Ο βαθμός ετοιμότητας της ελληνικής αστυνομίας είναι ικανοποιητικός, έτσι να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα? Θέλω να μας μιλήσετε και με τη δική σας εμπειρία. Ναι, θεωρώ καταρχήν σε ό,τι αφορά τα θέματα του κυβερνοχώρου. Βεβαίως έχουμε ένα υψηλό επίπεδο, θα έλεγα, των υπηρεσιών σε επίπεδο ελληνικής αστυνομίας, το οποίο όμως φυσικά μπορεί να βελτιωθεί και να προχωρήσει. Προηγουμένως ακούστηκε στην εκπομπή το θέμα των σπουδών της αστυνομικής ακαδημίας. Βεβαίως. Που θα πρέπει να εξυγχρονιστούν κάποια μαθήματα, να ενισχυθούν, θα έλεγα, με νέα γνωστικά αντικείμενα που απαντούν στις προκλήσεις των καιρών. Και μεταξύ αυτών είναι και τα θέματα της τεχνολογίας. Θεωρώ ότι σε αυτό ότι έχουμε να κάνουμε βήματα και δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε τον τροχό. Να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, που έχουν έτσι δείκτες βελτιωμένους, θα έλεγα, και να ακολουθήσουμε αυτές τις καλές πρακτικές. Δύο κουβέντες, θέλω να είμαστε λίγο πρακτικοί. Τόσο δύσκολο είναι για την αστυνομία να ανακαλύψει αυτά τα κυκλώματα που οδηγούν γυναίκες σε πριβέ πάρτι ως αθώα θύματα, πρόβατα, επισφαγή, να πούμε? Ένα ερώτημα που τίθεται αυτές τις μέρες. Θεωρώ ότι αν αξιοποιηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν και υπάρχει ο επαγγελματισμός που διακρίνει τις ειδικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, θεωρώ ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Το ίδιο και γιατί σε επίπεδο δικαστικό, μην ξεχνάμε ότι όλες οι υποθέσεις έτσι καταλήγουν στη δικαστική εξουσία σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Επίσης, πώς προστατεύεται η νεολαία από τα ποτά μπόμπες, από τα χάπια, τα διαγερτικά, τα υπνοτικά που σερβίρουν κάποιοι μαζί με τα ποτά? Εκεί αυτό μιλάμε για ατομική ευθύνη ή έχει και η ασφάλεια, ας πούμε, τις ικανότητες να διεισδύσεις αυτά τα κυκλώματα μέσα πριν διατεθούν στην αγορά? Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πάντα δεν είναι μόνο θέμα της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες αρμόδιες του δημόσιου τομέα που έχουν σχέση και αρμοδιότητα, θα έλεγα, γύρω από τα θέματα αυτά. Βεβαίως και η αστυνομία συνδράμει σε όλο αυτό το πλαίσιο ελέγχου και εφαρμογής του νόμου. Και εκεί θα πρέπει, για μένα, πριν μιλήσουμε για καταστολή, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, που και στα θέματα των εκστρατησιογών ουσιών, αλλά και του ενοπνεύματος και του αλκοόλ, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βήματα και πιο σημαντικά. Νομίζω κάπου έχω την αίσθηση ότι αυτό το θέμα το είχαμε αφήσει. Έτσι. Επειδή δεν έχουμε πολύ διάθεσή μας, κύριε Παπαπροδρόμου, για να μιλήσουμε περισσότερο, εγώ θέλω να αναφέρω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έτσι έχει σημάνει συναγερμό για όλα αυτά που ανέφερα, έτσι επιτροχάδιν εγώ. Εσείς δραστηριοποιείστε αρκετά στον τομέα της ενημέρωσης και ξέρω ότι αύριο θα έχετε στην Κεντρική Μακεδονία και στην Περιφέρεια μια πολύ καλή παρουσίαση, την οποία μπορεί ο καθένας ελεύθερα να παρουσιάσει. Πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό και κλείνουμε με εσάς.
Βεβαίως, σας περιμένουμε και στα και όσους μας ακούνε, γονείς και παιδιά. Θα γίνει μια εκδήλωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, απευθυνόμενη στα σχολεία της περιφέρειας, αλλά όχι μόνο. Και θα αφορά το θέμα το οποίο θα εισηγηθώ, θα έχει σχέση με τα social media και τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ μου, κυρία Βαγένα. 20 δεύτερα για σας. Μία έτσι νότα αισιοδοξίας να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αντιληφθούμε, θεωρώ, ως κοινωνία και μετά από τη σημερινή συζήτηση, πραγματικά, θεωρώ είναι ότι αν όλοι οι φορείς, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, και όπως σωστά ανέφερε και η δικηγόρος Παραρίο Πάγο, εάν λοιπόν όλοι μαζί συνεργαστούμε και από, από την πλευρά του νομοθετικού πλαισίου και από την πλευρά των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας, θεωρώ ότι θα μπορούμε να έχουμε και ένα ολιστικό αποτέλεσμα σε τέτοιου είδους θέματα. Σαν κοινωνία πρέπει να είμαστε κοντά στα θύματα, κοντά στη γεωργία, κοντά σε κάθε γεωργία που θέλει πραγματικά να μιλήσει. Και αυτό πρέπει να το δείχνουμε έμπρακτα. Μάλιστα. Όταν η ώρα έρθει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε και να είμαστε απέναντι από κάθε κουλτούρα βιασμού και γενικότερα απέναντι σε οποιοδήποτε είναι απέναντι στα κορίτσια, στα θύματα. Όχι στη βία, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Βαγενά, σας ευχαριστώ και εσάς. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια στο Blue Sky.